Ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων στο Ηράκλειο μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Αλίας και Θάλασσας 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτεί την ελαστική αυτή μορφή τουρισμού, επενδύσεις στο θαλάσσιο τουρισμό, την ανάπτυξη τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τον εξυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών. Οι τομείς οι οποίοι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο περιηγητικός θαλάσσιος τουρισμός, τα καταδυτικά πάρκα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ψαράδων στο σκάφος, όπως και η ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, χρηματοδοτώντας τη δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, κυρίως στα νότια της Κρήτης, το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα και της διαμονής και του θαλάσσιου τουρισμού. Συνολικά 38 επενδυτικά σχέδια κατατέθηκαν στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας. Το ποσοστό για τους Αλίες είναι 75%, νομίζω και 80%. Για τα υπόλοιπα είναι 50% η χρηματοδότηση. Το συνολικό πακέτο είναι πάνω από 50 εκατομμύρια στο Ηράκλειο. Μεταξύ των προτάσεων είναι η κατασκευή δύο υποθαλάσσιων πάρκων αναψυχής με τεχνητούς υφάλους, έναν στην περιοχή του Μονονάφτη, βόρεια του οικισμού της Αγίας Πελαγίας και ενός ακόμα στη Σταλίδα. Πρόκειται για δύο πολύ σοβαρές επενδύσεις, δύο πολύ σοβαρά καταδυτικά πάρκα, όπου εμείς σαν φορείς δημιουργούμε ουσιαστικά την υποδομή προκειμένου να επιδοχτούμε αφροδίτες από όλο τον κόσμο για να έρθουν να καταδυθούν στα νερά μας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δικός μας είναι 300.000 ευρώ, όπου το ποσό της επιδότησης φτάνει στο 50%, δηλαδή 150.000 ευρώ. Παγκοσμίως υπάρχουν περισσότερα από 6.000 καταδυτικά πάρκα, καθώς εκατομμύρια τουρίστες έλκονται από την ελαστική αυτή μορφή τουρισμού, η οποία έχει ωφέλη περιβαλλοντικά, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία. Εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ελλείψεις, που νομίζω δεν έχουν ελλείψεις, θα στηριχτούν και θα χρηματοδοτηθούν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα καταδυτικά πάρκα. Και είμαστε λίγο πριν στο να πάρουμε άδεια και στα δύο πάρκα. Σκεφτείτε ότι ο πρώτος φάκελος αδειοδότησης κατατέθηκε το 2019, το Μάρτιο, και ο δεύτερος το Μάιο του 20. Και ακόμα είμαστε σε αναμονή, αλλά ευελπιστούμε ότι θα είμαστε αδειοδοτημένοι, οπότε και λόγω αυτής της ωριμότητας ευελπιστούμε ότι η αναπτυξιακή θα μας περάσει τις προτάσεις. Για την τύχη των επενδυτικών σχεδίων θα υπάρξουν ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Φιλοδοξούμε με μια υπερδέσμευση η οποία θα δοθεί από το Υπουργείο να μπορούμε να στηρίξουμε το σύνολο των καταδυτικών πάρκων και το σύνολο των αγροτουριστικών καταλυμάτων, ας το πούμε έτσι. Το παρελθόν μας έχει δείξει ότι με τη δουλειά μας παίρνουμε πρόσθετους πόρους και θα μπορούμε να στηρίξουμε όλα τα σχέδια που επιτελούν τις προϋποθέσεις.